παιδιά, καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Είμαι η Σοφία και σήμερα θα κάνω ένα ρούτα. Και επειδή μου το έχετε ζητήσει αρκετοί από εσάς και ήθελα πάρα πολύ να σας δείξω το δωμάτιό μου και δεν το έκανα τόση ώρα γιατί ήθελα να κάνω κάποιες αλλαγές σε κάποιους χώρους και ναι, και τώρα που το έχω τελειώσει, που μου πήρε πάρα πολύ χρόνο να το αλλάξω το δωμάτιό μου, θα σας το δείξω όπως το έχω φτιάξει. Ας αρχίσουμε! Και μόλις μπείτε στο δωμάτιό μου θα δείτε αυτό εδώ που αυτή είναι η πόρτα μου και έχει ένα χαρτόνι που όταν πήγαινα πρώτη δημοτικού το πήρα γιατί ήμουν η καλύτερη στα αγγλικά και η πιο συνεπής και η δασκάλα μας έδινε αυτοκόλλητα και όποιος μάθαζε τα περισσότερα αυτοκόλλητα στα τέλη της χρονιάς θα πάρει ένα δώρο και αυτό πρέπει να είναι πολύ καλός ο μαθητής και τα λοιπά. Και εδώ πέρα έχω αυτοκόλλητα στο τοίχο. Και αυτές εδώ είναι οι δελάδες μου που έχουν αυτοκόλλητα για το τοίχο. Τα είχα εκεί στο background μου, αλλά επειδή δεν ήταν τόσο ωραίο, τα έβαλα στις δελάδες μου. Και εδώ έχω τα πιο επίσημα ρούχα και κορδέλες ενόργανης. Και εδώ έχω μπλούζες, κολάν, φούστες, όλα αυτά. Και εδώ πέρα έχω ένα αυτοκόλλητο του τοίχου που άμα το ανοίξεις φωτίζει και αλλάζει χρώματα. Και εδώ πέρα έχω ένα χάρτη που μου αρέσει πάρα πολύ, μου το έχουν κάνει δώρο και όταν πας σε κάποιο μέρη απλά το γρατζουνάς και βάζεις λίγο χρώμα σε αυτό το μέρος που έχεις πάει. Και έχω πάει στη Γερμανία, στη Τσεχία, στην Ισπανία και στην Βόρεια Ελλάδα. Και εδώ πέρα έχω ένα πίνακα από τον κόσμο όταν είναι στη νύχτα. Γι' αυτό εδώ τα αυτοκόλλητα φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Τα είχα στο τοίχο, αλλά φαινόταν τζούρες, οπότε η μαμά μου έκανε αυτό εδώ το έξυπνο που τα έβαλε σε αυτό εδώ το πολύ ωραίο πίνακα. Και εδώ έχω τις κούκλες μου και λούτρινα και πολλά παιχνίδια. Και αυτές εδώ είναι οι American Girl που είναι κούκλες από την Αμερική. Και από κάτω από το κρεβάτι μου έχω πολλά παιχνίδια. Και τα περισσότερα από αυτά, γιατί είναι πάρα πολλά τα ρούχα που έχω για τις American Girl, γιατί οι αδερφές μου έχουν ζήσει στην Αμερική, από εκεί τους τα έχουν πάρει, οπότε μου τα έχουν δώσει όλα δώρο, από όταν ήταν μικρές. Και τα έχουμε χωρίσει έτσι από κουτάκια που έχουμε πάρει από την IKEA. Τα έχουμε φορέματα, μπλούζες, τσάντες, έχουν και ένα σκύλο. Έχουν τα πάντα οι American Girl. Έχω μαγιό, κορμάκι, πιτζάμες, ζακέτες, φούστες, όλα αυτά τα ωραία. Και αυτό εδώ το κουτί είναι από το IKEA. Και αυτό εδώ το χνούδιτο χαλί είναι από την Jumbo. Μπορείτε να το πάρετε και από την IKEA, αλλά είναι λίγο πιο ακριβό. Γιατί στα Jumbo κάνει γύρω στα 6 ευρώ και στα IKEA 55 ευρώ. Και γι' αυτό προτιμούσα αυτό το Jumbo. Και αυτό εδώ το φως είναι από τα Leroy Merlin που έπρεπε να το φτιάξουμε μόνοι μας, δηλαδή μας είχε έρθει κομματάκι-κομματάκι και έπρεπε να κάθεται να το φτιάξουμε. Η μαμά μου το έφτιαξε μέσα σε 2 ώρες. Πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω. Και αυτό εδώ είναι το πολύ γνωστό μου background που το καναπέ τον έχω, δεν θυμάμαι που το πήρα. Τα μαξιλάρια τα έχω παραγγείλει από το ίντερνετ. Και τώρα πώς ο τοίχος μου είναι άσπρος και αυτό είναι μπλε. Είναι κάτι σαν αυτοκόλλητο για τα έπιπλα και τα έχω πάρει από το Leroy Merlin και πρέπει να κάθεις σιγά σιγά κομματάκι να βάζεις τα αυτοκόλλητα και μας πήρε περίπου όλη τη μέρα να τα κολλήσουμε. Ναι, όλη τη μέρα. Και
Και εδώ πάνω στα ράφια έχουμε κολλήσει το ροζ, που είναι το αγαπημένο μου χρώμα, το παστέλι ροζ. Και αυτό εδώ είναι το παστέλι μπλε που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή εδώ είναι η Polaroid μου που την έχω πάρει από το πλαίσιο. Αυτά εδώ τα ποτάκια τα έχω πάρει από το Pepco, που είναι ένα μαγαζί στην Τσεχία όπως τα τσάμπο. Εδώ πάνω αυτά εδώ τα έχω πάρει επίσης από το Pepco. Και τα donut είναι φωτάκια για τις Polaroid μου, που είναι από το TK Maxx, ένα μαγαζί που έχει μάρκες, δηλαδή ακριβές μάρκες ρούχων στη Γερμανία, και είναι πάρα πολύ φθηνά. Και έχω πολλά και ωραία πράγματα εδώ. Έχω ένα 3D πινακάκι με μία γάτα και το ρολόι μου, κουμπαράδες, κεράκια, όλα αυτά και μία χιονόμπαλα. Μες πάρα πολύ. Και αυτή εδώ είναι η βιβλιοθήκη μου. Και έχω ένα χαλάκι από το Leroy Merlin που είναι ροζ. Και αυτό εδώ είναι το τραπεζάκι που είναι δίπλα από το κρεβάτι μου. Και έχω εκεί πάνω βιβλία, ένα επιτραπέζιο. Αυτό εδώ που λέει Love και είναι από το Jumbo και μια λάμπα. Και εδώ πέρα έχω ένα αυτοκόλλητο του τοίχου με μια νεράιδα. Και δίπλα έχω έναν πίνακα από όταν ήμουν μωρό, μέχρι από τα 1 μηνών μου μέχρι τους 12 μήνες μου. Και έχω ένα πίνακα με φωτογραφίες μου από όταν ήμουν 1 μηνών μέχρι τους 12 μου μήνες. Και αυτά εδώ τα φωτάκια είναι από το Flying Tiger. Και το αγαπημένο μου σημείο του δωματίου μου είναι το κρεβάτι μου, που αυτά που έχουν αστεράκια που βλέπετε είναι από τα Zara Home και τα υπόλοιπα μαξιλάρια είναι από τα Jumbo. Και από εδώ έχω μια κουνουπιέρα που είναι από ένα παιχνιδάδικο που λέγεται το γαϊτανάκι, υπάρχει στο Golden Hall. Και ένα άλλο μαξιλαράκι που είναι από τα Zara Home. Αυτό εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης έχω αυτοκόλλητα που είναι για το τοίχο. Και αυτό εδώ ήταν το δωμάτιό μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή. Επίσης να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο κομμάτι από το δωμάτιό σας. Σε μένα ίσως είναι το κρεβάτι μου και μου αρέσουν πολύ τα παιχνίδια μου. Αντίο!